Καλημέρα σας. Κρυμνίστρι Γκρέκ, Κυριάκος Μητσοτάκης, καρικομποζούαρ καμπινέτην ετήν του καθεξουάρ σε κοιο υπονόητ νγα σφίδα τερέα και ρεζουλτόιν περβένιν. Καχεβηρία Ιντάλ, πρεσδιέδευε το ΣΑΤ Κορίκου 2019, για λαργού Αριάννης Βρούτσης, δε Τάκης Θεοδωρικάκος, ρεσπεκτιβίς, μινίστρι Πούνος δε Ιμπρέντσομ. Δύο πρεμινίστραβε ακτουάλ καν δερούαρ πόστε, ενδερσα να κεβερία αμπερφύρ έδε τη σαφιγούρα τρέα, κρύστης μια ράδοτε δημοκρατζή σερέ. Γα Μινιστρία Μιγρασιόνι, τες λαργούαρ μινίστρι αλτερνάτ, Γιώργος Κουμουτσάκος, και είσαι εγκαρκούαρ με προβλέμινε ρεφουγιάδε. Në po këta ministri është krijuar një post i ri, ai i zëvendës ministrit për integrimin, ku është emëruar deputetja Sofia Vultepsi. Krijimi i këtij posti të ri dëshmon se qeveria më në fund ka vendosur të fokusohet më shumë në problemet e emigrantëve ekonomik që jetojnë prej gati 3 dekadash në Greqi. Por mendojmë se i duhet lënë kohës të tregojë se sa rezultative do të jetë kjo lëvizje. Magis Voridis, një zë i njohur me vokacion tepër të djathtë, lë Ministrinë e Bujqësisë dhe shkon në Ministrinë e Brendshme, ministri që ka në kompetencën e vetë edhe dhënien e nënshtetësisë. Në postet e tyre kanë qëndruar ministri i jashtëm, ai i shëndetësisë, ministri i financave, i zhvillimit, i mbrojtjes e të tjerë. Përbërja e kabinetit Mizotakis u komunikua të hënën në mesditë nga zëdhënësi i ri i qeverisë, Kristos Tarandilis. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία Απόστολος Βεσιρόπουλος. Υφυπουργός Αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Γεώργιος Ζαβός. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Υφυπουργός αρμόδιος για τις δημόσιες επενδύσεις και το εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης. Υφυπουργός αρμόδιος για την έρευνα και την τεχνολογία Χρήστος Δήμας. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Δένδιας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Υφυπουργός Αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φρακογιάννης. Υφυπουργός Αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Κώστας Βλάσης. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υφυπουργός Αρμόδιος για την Αντεγκλιματική Πολιτική Λευτέρης Οικονόμου. Υφυπουργός Αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος. Υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής Ζέτα Μακρύ. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Άγγελος Συρίγος. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου. Υφυπουργός Αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια Μαρία Σιρεγγέλα. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τις Υπηρεσίες Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας Ζωή Ράπτη. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Κώστας Κρέκας. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργός Κώστας Τσιάρας. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων Γιώργος Κότσιρας.
Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Μάκης Βορύδης. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας. Υπουργός Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών Γιώργος Γιοργαντάς. Υφυπουργός Αρμόδιος για ειδικά ψηφιακά έργα και το κτηματολόγιο Γιώργος Στήλιος. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός Κώστας Καραμανλής. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα κλάδου πλοίων Κώστας Κατσαφάδος. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Σπύλιος Λιβανός. Υφυπουργός Αρμόδιος για την κοινή αγροτική πολιτική Γιάννης Οικονόμου. Υφυπουργός Αρμόδια για την αλλιευτική πολιτική Φωτεινή Αραμπατζή. Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Χάρης Θεοχάρης. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και ειδικών μορφών τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπουργός Παναγιώτης Μηταράκης. Υφυπουργός Αρμόδια για την ένταξη Σοφία Βούλτεψη. Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό στον Υπουργό Επικρατείας Θοδωρής Λιβάνιος. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Κέρτσος. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντήλης. Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Προτείνονται για Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Μπούγας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιάννης Βρούτσης. Αναπληρωτές κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Χρήστος Μπουκόρος, Θάνος Πλεύρης. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλες και όλους. Αλληλεγγύη συμπόνια στον συνάνθρωπό μας.